Επίσης, δεν θα ζητηθεί λόγω αναρμοδιότητας η επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 14-22-29-2024, επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πλαίσια Ελευθερίας και Βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών, κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομών, με θέμα το πόρισμα της Αγγελίας του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι λόγω αναρμοδιότητας έχετε ενημερωθεί ότι δεν θα ζητηθεί η συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση. Παρόλα αυτά, θα σας δώσω το λόγο αυστηρώς για 2 λεπτά, αλλά παρακαλώ μην μπούμε στην ουσία της ερωτήσεως, διότι δεν υπάρχει υπουργός για να απαντήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ότι δεν υπάρχει υπουργός για να απαντήσει είναι πασίδηλο. Όπως επίσης είναι πασίδηλο ότι ο κύριος Χατζηδάκης από τις 31 Ιουλίου του 2024, τελευταία εμφάνισή του στη Βουλή, όπου έμφοβος απέφευγε να απαντήσει τι θα κάνει σε σχέση με το πόρισμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που λέει ότι καλώς παρακολουθεί το ο ίδιος από την ΕΥΠ και από το Predator. Από εκείνη λοιπόν την ημερομηνία 31 Ιουλίου δεν έχει εμφανιστεί στη Βουλή. Είναι 2 συμπληρωμένοι μήνες. Μιλάμε για εν ενεργεία υπουργό, τον πρώτο τη τάξη υπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος αποφεύγει να εμφανιστεί ακριβώς διότι υπήρξε παρακολουθούμενος, και σήμερα καταγράφεται το πρωτοφανές να επικαλείται αναρμοδιότητα ο Υπουργός Οικονομικών, που ερωτάται ως Υπουργός Οικονομικών τι έχει κάνει ως Υπουργός Οικονομικών, ως Υπουργός του κρίσιμου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε ποιες θεσμικές ενέργειες έχει προβεί ή πρόκειται να προβεί, ώστε να τεκμηριωθεί ότι ουδέποτε ανέπτυξε κινδυνόδη δράση για την εθνική ασφάλεια και για τα συμφέροντα της χώρας όπως του αποδίδεται. Διότι με βάση το πόρισμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του αποδίδεται ακριβώς αυτό, ότι καλώς παρακολουθεί το ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Όταν λοιπόν ερωτάτε με τη σημερινή του ιδιότητα τι έπραξε, όταν επίσης ερωτάτε εάν με τη σημερινή του ιδιότητα είναι στόχος εκβιασμών, αν είναι εκβιαζόμενος υπουργός, δεν μπορεί να λέει δεν απαντώ λόγω αναρμοδιότητας. Μπορεί να πει δεν απαντώ λόγω αποκαλυπτικότητας του θέματος, δεν απαντώ λόγω ροπής της κυβέρνησης προς όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις συγκάλυψης, αλλά δεν μπορεί να επικαλείται αναρμοδιότητα. Θα ήθελα να διευκρινίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχω επισήμως ενημερωθεί και δεν έχω λάβει κανενός είδους επίσημο έγγραφο ποιος λέει, το λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ότι είναι αναρμόδιος ή κάποιος άλλος του είπε μην πας και τηλεφώνησε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο λέγοντας υπάρχει αναρμοδιότητα. Διότι εν υπόγραφη γνωστοποίηση περί δήθεν αναρμοδιότητας με εξήγηση της αναρμοδιότητας δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά και αντιλαμβάνετε το Πανελλήνιο ότι την ώρα που η κυβέρνηση πέφτει μονή διπλή να καλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών και το δεύτερο σκάνδαλο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών με εργαλείο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Την ώρα ακριβώς που ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, τον οποίο επισήμως επισκέφθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, μπαίνουμε στην ουσία όμως, επίσης καταγγέλει παρεμβάσεις στο έργο του και αποκλεισμό του, την ώρα που έκλεισε άρον-άρον η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πριν ανοίξει για το θέμα αυτό, η σημερινή συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε, και το σημερινό πολλωστό κρούσμα συγκάλυψης αλλά και ένοχης συμπεριφοράς υπουργού απλώς επιβεβαιώνει το σοβαρό ρήγμα στο κράτος δικαίου στη χώρα, και βεβαίως θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι ως πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ως αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος της αντιπολίτευσης αλλά και ως ενεργή πολίτης που δεν δέχομαι στη χώρα μου να βασιλεύουν οι παρακολουθητές
και οι οτακουστές, δεν πρόκειται να σταματήσω εδώ και ο κύριος Χατζηδάκης, αν δεν έχει αποφασίσει να μην ξαναεμφανιστεί στη Βουλή ποτέ των ποτών, καλά θα κάνει να απαντήσει. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.